Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ εξόπλισε με πολυβόλο ένα όχημα Τέσλα Cybertruck και προσκάλεσε τον Έλον Μάσκ στην Τσετσενία. Μάλιστα, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανέβασε το Σάββατο 17 Οκτώβρου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Τέσλα Cybertruck της εταιρείας του Έλον Μάσκ. Στην κορυφή του συγκεκριμένου Τέσλα, ο Καντίροφ έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο. Ο Καντίροφ εκθιάζει επίσης επένους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Elon Musk. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Καντίροφ τον αποκαλεί τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής και τον προσκαλεί να επισκεφτεί την Τσετσενία. Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έγραψε χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε πως προλίγων ημερών ο Καντίροφ προσφέρθηκε να στείλει περισσότερους μαχητές για να βοηθήσουν την Μόσχα στη διετή σύγκρουσή της στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Ο Καντίροφ, ο οποίος κυβερνά την περιοχή του Νοτιού Καυκάσου ως πιστός του Κρεμλίνου από το 2007, είπε ότι δεκάδες χιλιάδες καλά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι εφεδρικοί μαχητές είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, εάν δοθεί μια τέτοια εντολή. Συνολικά 43.500 Τσετσένοι στρατιώτες έχουν ήδη υπηρετήσει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 18.000 εθελοντών, είπε. Μεταφέραμε επίσης τις επιθυμίες του λαού μας και καλέσαμε τον εθνικό μας ηγέτη να έρθει και να επισκεφτεί τη δημοκρατία της Τσετσενίας, έγραψε ο Καντίροφ. Ο Τσετσένος ηγέτης, για τον οποίο υπάρχουν επίμονες φήμες ότι είναι άρρωστος, διέψευσε επανειλημμένα τη φήμη ότι δεν αισθανόταν καλά και ως απόδειξη δημοσίευσε επιδεικτικά φωτογραφίες τις οποίες εμφανίζεται να κάνει σωματικές ασκήσεις και να προεδρεύει σε συναντήσεις. Οι Τσετσένοι αυτονομιστές πολέμησαν δύο πολέμους εναντίον του Ρωσικού στρατού μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 με αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές και θύματα. Ο Πούτιν έδωσε στον Καντίροφ μεγάλα περιθώρια για να κυβερνήσει την περιοχή με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπως επιθυμεί, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της σταθερότητας και της πίστης της, αφού ο πατέρας του, Αχμάτ Καντίροφ, ο οποίος πολέμησε εναντίον των Ρώσων στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας, άλλαξε πλευρά στον δεύτερο πόλεμο πριν δολοφονηθεί από Τσετσένους Ισλαμιστές το 2003 στο Γκρόζι στην παρέλαση της ημέρας της νίκης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.